purchase your track today. Il y a eu des clips du coup ici un petit peu. Yeah, we have two video clips right here. Codra 1, Codra 2. The two basic video clips of Tavros. Ramat Afid, our tag, our name of the crew. Yenyat Fovu, the whole name. It means generation of fear. Ah, and okay, they okay. are the first three letters of. Okay, okay. Purchase your track today. Aujourd'hui là je suis au quartier, je suis à Tavros là, toujours en direct d'Athènes. Déjà avec les frérots ils rappent un peu, je vais les laisser se présenter. Je suis Alpha Sigma, je suis de Gamma Tafi, Génia de Fovu, Athéna, Tavros est ma gitonia. Je suis Dipro, je suis de Davro, Athéna, et nous représentons chaque gitonia pour chaque gitonia. Je suis Alpha Taf, je suis de Génia de Fovu et la gitonia est Tavros. Je suis Wasted, je suis de Gamma Tafi, Génia de Fovu, la gitonia est Tavros, comme je l'ai dit. Όνομα. Φτύνω και κάτω λιονί το τσιμέντο. Μίλες πως έχεις το πακέτο. Γιατί εδώ θα στο κάνουν πακέτο. Πίνω μέτρους MCs. Du coup, c'est localisé où dans Athènes, un peu ce quartier? Ο Tavros είναι μια περιοχή ανάμεσα από την Αθήνα και τον Πειραιά. Και είναι μια μικρή περιοχή δίπλα από το κέντρο και δίπλα από το λιμάνι. Είναι κάτι μεταξύ μικρής γειτονιάς και ταυτόχρονα είμαστε και δίπλα στο κέντρο. Οπότε είναι και λίγο urban αλλά και λίγο κεντρικά τα πράγματα. Ενώ είμαστε μικρή περιοχή, είναι και πολύ σύγχναστη. Ce groupe, du coup, ça s'est formé comment un peu? Τα παιδιά έχουν ένα κρου μεταξύ τους, το Γάμα Ταφί. Εγώ ξεκίνησα να γράφω μόνος μου, σαν Δίπρο. Απλά κάνουμε παρέα χρόνια μαζί, τα έχουμε βρει σαν φίλοι, σαν παρέα, εκτός του rap game δηλαδή. Και επειδή ταιριάζουν και πολλές ιδέες μας και τα λοιπά, έχουμε βγάλει πάρα πολύ δουλειά μαζί, ξέρω εγώ, και θα βγάλουμε και άλλα πράγματα. C'est ça, puis un peu on voit des fois 347, tout ça, ça signifie quoi en fait? 347, yes. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό, το 347. Είναι αριθμολογία, το κάθε νούμερο σημαίνει κάτι διαφορετικό και όλα μαζί σημαίνουν επίσης κάτι διαφορετικό, το οποίο θέλει ψάξιμο, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το χρεώσουμε, έτσι πρέπει κάποιος να κοιτάξει βαθιά στη μουσική μας για να βρει την άκρη, τι σημαίνει αυτό. Και après du coup, c'est qui les rappeurs que vous écoutez un peu, vous tous dans l'ensemble? Je vous demandais vos trois rappeurs préférés, ce serait qui? My favorite MCs is Eminem, Biggie Smalls and Prodigy from Mobb Deep. Nas, Sean Price, I say a Greek rapper, Lex. Justement dans l'ensemble en Grèce, ça écoute quel type de rap? Ça écoute quoi un peu ici? In the clubs, they prefer rap music, more fresh beats. But generally, they also listen old school rap, boom bap. I could say that they listen more rap music. Yeah, we do both. We say just keep it real. That's the only thing that we believe. Okay. Just to be real. Εδώ πέρα στη μόδα, ρε φίλε, είναι πιο πολύ το trap, ας πούμε, πιο πολύ fresh beatια, λιγότερα λόγια, πιο κουνιστά πράγματα. Αυτό είναι πιο πολύ στη μόδα, αυτό πουλάει, ξέρω εγώ, αυτό θα ακούσει στα μαγαζιά, αυτό θα ακούσει από πολλά αυτοκίνητα που θα περνάνε στον δρόμο. Ασχέτως με το εμείς αν προτιμούμε να κάνουμε κάτι πιο old school ή αλλιώς, αυτό ακούγεται πιο πολύ. Βέβαια εννοείται ότι υπάρχει και το rap, ρε φίλε, με τα πιο boom bap, το πιο old school και ακούγεται και στις γειτονιές και το στηρίζουν και πολλά άτομα. Γενικά η μουσική που ακούγεται, ρε φίλε, στην Ελλάδα το νούμερο 1, εν έτη 2020, ρε φίλε, είναι rap. Un peu, vous faites quoi justement comme style de rap, vous avez fait quoi un peu? Η αλήθεια είναι ότι κυρίως τα βίντεο κλιπς που βγάζουμε θέλουμε να είναι για τη γειτονιά, ενώ τα κομμάτια μας γενικότερα είναι για όλες τις φάσεις, δηλαδή μπορεί να είναι είτε κοινωνικό κομμάτι, είτε κάποιο πιο πονεμένο, είτε κάποιο κομμάτι που να είναι battle, ας πούμε, που να κράζει. Κυρίως η αλήθεια είναι ότι τα κλιπ μας είναι πιο επιθετικά, είναι λίγο πιο aggressive,
Αν και πιο πολύ το υπόβαθρο είναι πάντα η γειτονιά. Δηλαδή αυτό που προμοτάρουμε 100% είναι από τη γειτονιά για τη γειτονιά. Στέμος Αβιτζερ, πού είστε τατουάζ? Αυτό είναι ο Ταύρος που είναι η γειτονιά μας και... Αυτό εδώ είναι τα σφαγεία που είναι το παλιό όνομα της γειτονιάς. Right now we are at the square of St. George, πλατεία του Αγιώργη. Εδώ πέρα γυρίστηκε και το πρώτο μας κλιπ, σε αυτήν εδώ την πλατεία. Εδώ γυρίστηκε και το επόμενο κλιπ που βγάλαμε. Εδώ πέρα γενικά είναι η πλατεία σημαδιακή, γιατί χρόνια εδώ πέρα όλοι μαζευόμασταν, γινόντουσαν φεστιβάλ εδώ πέρα και events. Είναι και τα κτίρια τριγύρω τέτοια που είναι και τα προσφυγικά κοντά. Γιατί γενικά η περιοχή του Ταύρου είναι προσφυγική. Est-ce que tu peux parler un peu aussi du quartier? Est-ce que tu m'as dit des trucs dessus? Est-ce que tu peux un peu en parler? Η περιοχή του Ταύρου γενικότερα όταν άρχισε να κατοικείται, είχαν έρθει όλοι οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία εδώ πέρα και γενικότερα ήταν η γειτονιά για τα προσφυγικά και ήταν πολύ κατώτεροι της υπόλοιπης Αθήνας, έτσι δυσοδεία και βρώμα εργοστάσια, μέχρι που αποφάσισαν να γίνουν ανανεώσεις και να χτιστούν περιοχές και πολυκατοικίες, οι οποίες έχουν μείνει στην ιστορία προσφυγικά. Και ανά τα χρόνια τώρα που έχει μεγαλώσει η γειτονιά, έχουμε κρατήσει αυτό το χαρακτήρα. Αυτό πάνω κάτω. Και έχουμε κρατήσει και την πολυπολιτισμικότητα, δηλαδή είμαστε στην ίδια πλατεία άτομα από όλες τις περιοχές των Βαλκανίων, Αλβανοί, Βουλγάροι, Ρουμάνοι, έχουμε Ρώσους στην παρέα. Είναι δηλαδή γενικότερα. Έτσι. Είναι γενικότερα όλο το μέρος είναι ενωτικό κυρίως και μετά διαχωριστικό. Ναι, για να πούμε, μιας και ξεκινήσαμε, δεν γίνεται να μην τα πούμε όλα, πρέπει να πούμε όλες τις καταγωγές για να μην αφήσουμε κανένα να παίξει. Έχουμε Αρμένιους, έχουμε Κυριανούς, έχουμε Αιγύπτιους, έχουμε Ιταλούς, το Φράγκο, έχουμε Κούρδους, Τσιγκάνους. Είναι γενικότερα οτιδήποτε που θα βρεις στην Ελλάδα, θα το βρεις και στον Ταύρο. Changez de sujet, vous avez clippé à Amsterdam aussi. Χρόνια στη βιάτσα, σα σάπια μαύρα μάτια. Φοράω τη μάσκα. Κλωτσιές και ντουμάνια, μόνο πάτια, μόνο βράδια, μόνο σάρκα. Έχουμε κάνει δύο ταξίδια στο Άμστερνταμ. Στο δεύτερο είχαμε πάει εκδρομή, φαντάσου, πάνω από 20 άτομα. Έχουμε κάνει και στα δύο μας ταξίδια, έχουμε γυρίσει βίντεο κλιπ. Και το έχουμε έτσι δηλαδή στο μυαλό μας, όπου μπορούμε να πηγαίνουμε έτσι ταξίδια και να γνωρίζουμε κάτι καινούριο και τα λοιπά, να δείχνουμε δηλαδή κάποιο, ας πούμε, κάποιο μέρος από τις εμπειρίες μας εκεί πέρα, μέσω rap. C'est ça, puis un peu, il y a la nouvelle vague de drill là qui arrive en Europe. Vous, est-ce que en Grèce ça connaît un peu de ça? Ναι, ξέρουν οι Έλληνες, η αλήθεια είναι. Το κοινό ξέρει τι είναι το drill πριν από τους rappers, η αλήθεια είναι, γιατί ακούνε drill τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά να κάνουν drill ξεκινήσανε πέρσι. Τώρα, πέραν αυτού, γενικότερα το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε νούμερα είναι το trap και όχι το βρώμικο, η αλήθεια είναι. Πιο πολύ πουλάει το reggaeton και το dancehall και είναι υποδέστερο το drill και το πιο aggressive style, το οποίο εμείς το προτιμάμε, η αλήθεια είναι. Γιατί είναι πιο γειτονίστικο, είναι πιο προσιτό για εμάς το άγριο και το πιο αληθινό παρά αυτή τη λεζάντα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που δεν τη ζούμε. Η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ είναι για να χαλαρώνεις και να την ακούς παρά να ταυτίζεσαι μαζί της. Y a une question aussi, c'est vous pensez quoi du rap français vous? Καταρχάς είναι εδώ πέρα στην Ευρώπη, είναι από τις χώρες που έχουν full έτσι χρόνια πάνω στην πλάτη με rap και τα λοιπά. Έχουν βγάλει πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Έχουν κουλτούρα. Εγώ ακούω NTM, μπορεί και ξέρω 15 χρόνια να ακούγαμε NTM. Το νιώθουν όπως εμάς, είναι έτσι, έχουν και αυτοί έτσι φούλα λιτογειτονιές, έχουν respect. Τένι Αρκάνα, Μόχαλα Σκουάλε. Γουστάρουμε Γαλλία πρώτα απ' όλα, γιατί κάνει represent την κουλτούρα. Δεν θα πω απλά ευρωπαϊκά, θα πω γειτονίστικα. Αυτό το πράγμα δηλαδή της γειτονιάς που εκπέμπει το vibe ότι μπορείς να περνάς καλά, μπορείς να είσαι και κομπλέ και να καλοπερνάς χωρίς να χρειαστεί να είσαι υποκριτικός ή παραπάνω από ό,τι πρέπει. Λίγα, la dernière question, je la dis dans toutes les vidéos, c'est quoi votre équipe de foot préférée? Φωστήρας. Φωστήρας. It's our topic. Είναι η περιοχή μας. Είναι η τοπική ομάδα. Ο Φωστήρας είναι ο φωνέας των γιγάντων, έτσι τον φωνάζουν. Και είναι συνδεδεμένος με τα σφαγεία. Που είναι και ο Ταύρος, είναι η περιοχή μας ολόκληρη. Να σου πω την αλήθεια, δεν θέλω να προμοτάρω τόσο τα προφίλ μας στο Instagram, με νοιάζει πιο πολύ να προμοτάρω τη μουσική μας. Οπότε, αυτό το μόνο που πρέπει να ξέρουν είναι Δίπρο,
Γάμα τα φύγει, γενιά του φόβου. Ένα τελευταίο πράγμα από εμάς. Παρά τις όποιες κόντρες και θέματα υπάρχουν, το πρώτο πράγμα που θέλουμε να προμοτάρουμε μέσα από τη μουσική μας δεν είναι ούτε οι κόντρες, ούτε η τσακωμή, ούτε να τις παίζετε, αλλά για τη γειτονιά και μόνο. Δηλαδή αυτά που ζει ο καθένας στα βιώματά του, οι άνθρωποι που έχει κάθε μέρα. Να είμαστε ενωμένοι. Αυτό που βλέπει ο καθένας κάθε μέρα και το ζει, να το εκπροσωπεί κιόλας. Ό,τι κι αν είναι αυτό, ό,τι κι αν ζει, να το εκπροσωπεί. Να είναι αληθινός σε αυτόν και στους δικούς του. Γιατί εμείς που κάνουμε μουσική, εγώ το βλέπω πως έχουμε ένα χάρισμα. Να βγάλουμε αυτό που βλέπουμε, να το βγάλουμε και στον κόσμο έξω. Να το, είτε να το εμπεδώσει, είτε να το παρατηρήσει, είτε να το καταλάβει, είτε να το μάθει, άμα δεν το ξέρει. Οπότε το θέμα είναι να το κρατάμε αληθινό και να είμαστε όσο μπορούμε όλοι ενωμένοι, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες. Από τον Ταύρο για όλες τις γειτονιές, παντού σε όλο τον κόσμο. Για κάθε γειτονιά, γιατί όλοι τα ίδια ζούμε στην τελική και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και σε κάθε γειτονιά τα ίδια περνάμε. Αυτοί που είναι στη γειτονιά και τα ζούνε, καλά να κάνουν να τα λένε κιόλας. Μακάρι κάποιοι να καταφέρουν να βγουν κιόλας από αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα με κάποιους θα τα πούμε στον δρόμο. Με πράξεις για μη γεγονότα, ποιοι θέλουν να κράξουν και έχουν τα φόντα. Αν ξέρεις τι λέω, θα κάνεις την κοντά. Ναι, όσοι σε ψάχνουν να δω τα προσόντα. Χτύπημα γάμα τα φύ, είναι και δίπλο. Σε πιάσαμε φίλες στον ύπνο, ψιθύρισε τώρα τον τελευταίο σου στίχο. Σκάω μέσα από τον ταυροπηδάω τον τοίχο. Γαμιούνται οι μπάτσοι του γράφω και βήχω.